Στο Δήμο Μηνώ Απεδιάδος. Είναι, κύριε Φασουλά, καλησπέρα και πάλι, αυτό το σημείο το επίκεντρο του σεισμού? Είμαστε στον κεντρικό δρόμο του έρημου Αρκαλοχωρίου, είναι μια πόλη υπό εγκατάλειψη. Κοίταξε, το επίκεντρο με βάση τα δεδομένα που έχουμε είναι περίπου λιγότερο από ένα χιλιόμετρο νότια του οικιστικού ιστού του Αρκαλοχωρίου. Να δούμε ποια είναι η εικόνα απόψε εκεί. Έλλη, πολύ γρήγορα. Νεκρή ζώνη. Μόνο αυτό μπορεί να θυμίζει ο κεντρικός δρόμος του Αρκαλοχωρίου. Βομβαρδισμένη πόλη, η οποία έχει ζήσει συνθήκες πολέμου. Μόνο κάτι τέτοιο. Αν θυμάστε πρόσφατα αυτό που έχουμε παρακολουθήσει όλοι στις οθόνες μας, ήταν οι καταστροφές από τον σπαραγμό στη Συρία και βλέπαμε από βομβαρδισμούς τέτοιου είδους καταστροφές και σε τέτοια μεγάλη έκταση. Για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές, Έλλη, που δεν γνωρίζουν, ενδεχομένως να μην έχουν βρεθεί στο Αρκαλοχώρι. Το Αρκαλοχώρι στο Δήμο Μηνώ Απεδιάδος είναι ένα από τα δυναμικά εμπορικά κέντρα σε ολόκληρη την Κρήτη. Είναι το εμπορικό και οικονομικό κέντρο του Δήμου. Είναι μια πόλη που ξεπερνά τις 5.000. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πια από την εμπορική δραστηριότητα. Βλέπετε ότι τα κτίρια όλα έχουν αδειάσει, έχουν φύγει πια ακόμη και τα οι υπηρεσίες security που είχαν προσλάβει καταστηματάρχες για να φυλάξουν τα καταστήματά τους και τα εμπορεύματά τους, έχουν αδειάσει όλα. Δεν υπάρχει τίποτα και δεν υπάρχει και κανένα σημάδι που να δείχνει ότι μπορεί μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα να αποκτήσει ζωή αυτός ο χώρος. Έλλη, θα μου επιτρέψεις, όση ώρα μιλάς, ο Δήμαρχος Μηνώ Απεδιάδος, το έχει δει, το έχει βιώσει, είναι από την περιοχή, παρατηρεί αυτήν την εικόνα και θα ήθελα λίγο, κύριε Δήμαρχε, να σας πάω και συναισθηματικά. Μπορούσατε ποτέ, ως ο πρώτος πολίτης του Δήμου Μηνώ Απεδιάδος, να φανταστείτε ότι εκεί στην αρχή του φθινοπόρου το δυναμικό Αρκαλοχώρι με την πλούσια εμπορική κίνηση, την οικονομική ζωή, την πολιτιστική δραστηριότητα θα έχει αυτήν την εικόνα? Είναι μια περιοχή που θα τολμήσω να πω μου θυμίζει τις εγκαταλελειμμένες πόλεις στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν μπορούσα να το φανταστώ και θλίβομαι ιδιαίτερα που το βλέπω, γιατί το ζω κιόλας. Είναι πραγματικά ένα κάτι το οποίο φεύγει από τα όρια της κανονικότητας. Είναι ο κεντρικός δρόμος του Αρκαλοχωρίου και ρωτάνε οι τηλεθεατές, κύριε Δήμαρχε, εδώ λέει υπάρχουν πολλά κτίρια που κρέμονται στην κυριολεξία στον αέρα. Ναι, μας το δείξει. Υπάρχει κάτι γι' αυτό? Αυτό που είπα προηγουμένως. Αυτό που είπα. Ο τρόπος με τον οποίο ήδη την επιτροπή, εμείς την έχουμε φτιάξει, είναι από μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, του Παραρτήματος Ανατολικής Κρήτης. Και θα ξεκινήσουμε άμεσα μόλις μας το επιτρέψουν, γιατί δεν μας έχουν επιτρέψει ακόμα να μπούμε, ούτε μπορούμε να περάσουμε για να μπούμε μέσα σε αυτό το χώρο, γιατί είναι απαγορεύονται στους δρόμους. Και αν είδατε, περάσανε δύο. Περιπολικά. Ναι, δύο μηχανές της αστυνομίας, οι οποίοι περιπολούν βέβαια συνεχώς για να μην υπάρξει πλιάτσικο σε κάποια καταστήματα, σε κάποια σπίτια. Θα βάλουμε σε ενέργεια να γκρεμίσουμε όλα αυτά τα οποία είναι επικίνδυνα και τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο στον κόσμο και ειδικά στους πεζούς. Πάντως θα τολμήσω να πω, Έλλη, ότι αυτή η εικόνα είναι απόκοσμη. Δηλαδή, όσοι γνωρίζουμε το Αρκαλοχώρι, το έχουμε επισκεφθεί, έχουμε και πολλούς φίλους εκεί. Πραγματικά είναι μια εικόνα που αξίζει, το αξίζει σε εισαγωγικά, να τη δει και η υπόλοιπη Κρήτη αυτήν την ώρα. Γιατί όσοι έχουν επισκεφτεί το Αρκαλοχώρι γνωρίζουν ότι είναι μια πολύ δυναμική περιοχή στο Δήμο Μηνώ Απεδιάδος και σε ολόκληρη την Κρήτη. Συγγνώμη. Αυτή την εβδομάδα από εδώ δεν μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής και των επιπτώσεων. Πραγματικά μόνο ταινία θυμίζει, είτε την θλιβερή πραγματικότητα των πολέμων. Δεν μπορεί κανείς να μπει να περάσει. Έχουν περάσει συνεργεία τα οποία έχουν γεμίσει με κίτρινους και κόκκινους σταυρούς το δρόμο αυτό, τον κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου, ενδεικτικό για την εκτίμηση που κάνουν για το πόσο έχουν λαβωθεί τα κτίρια εδώ στην περιοχή. Είναι, νομίζω, κάτι παραπάνω από εμφανές. Μία εβδομάδα μετά, το πώς ακριβώς εξελίχθηκε αυτή η καταστροφή και
προφανώς ενδεικτικό και του μεγέθους της προσπάθειας που χρειάζεται για να ανοικοδομηθεί όλη η περιοχή. Καλησπέρα και στους κυρίους που είναι μαζί σου. Καλησπέρα Μάνο, κυρίες και κύριοι. Από εδώ, από το Αλάχνη, ένα από τα χωριά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίου που έχει χτυπηθεί πολύ, ένα από τα 30 χωριά που έχει χτυπηθεί πολύ, όχι ότι τα υπόλοιπα δηλαδή είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα 30 έχουν τις περισσότερες ζημιές. Εδώ στο Αλάχνη, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλαγνίου, η οποία δεν πρόλαβε να κάνει εγκαίνια ουσιαστικά. Ήταν προγραμματισμένη μια εκδήλωση να γίνει εδώ. Ουσιαστικά δεν πρόλαβε ούτε αυτή να γίνει. Όμως είναι επί το έργο. Δόθηκε αμέσως για τους ανθρώπους του χωριού, για τους ανθρώπους του Αλαγνίου που έχουν θέματα και όχι μόνο του Αλαγνίου πρέπει να πούμε, γιατί στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων εφαρμόζουν ένα άλλο σύστημα. Κανένα χωριό δεν είναι πάνω από το Δήμο, κανένας δημότης δεν είναι έξω από τις δυνατότητες του χωριού. Πριν από λίγο ήρθε εδώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και γι' αυτό είναι μαζί μας, ευτυχώς για μας δηλαδή, ο οποίος ξεκαθάρισε ακριβώς αυτό, όπως ακριβώς είχαν αποφασίσει γενικότερα στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Μέρη, θα μου επιτρέψεις να εκφράσω τη συμπάθειά μου και σε αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που είναι εκεί, που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα σε λίγα λεπτά, που ουσιαστικά αυτόν τον χώρο προσωρινά τον έκαναν σπίτι τους για να μένουν αυτές τις δύσκολες νύχτες που η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται. Σε αυτούς τους ανθρώπους μόνο σεβασμό και βεβαίως η πολιτεία πρέπει τώρα να δείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η δική της βοήθεια, γιατί η αλληλεγγύη των πολιτών είναι τεράστια. Ακριβώς. Λοιπόν, δίπλα μας είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο κύριος Σαμαριτάκης. Κύριε Σαμαριτάκη, ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο? Ναι, καλησπέρα σας και σε εσάς τους τηλεθεατές σας. Η κατάσταση στο Δήμο είναι σε πολύ σοβαρή, αν όχι κρίσιμη θα έλεγα. Ευτυχώς για το Δήμο μας και για τους συμπολίτες μας δεν είχαμε θάνατο. Δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινη ζωή και αυτό είναι ένα καλό σημάδι για να προχωρήσουμε παραπέρα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στις μεγάλες φθορές που υπάρχουν στις οικίες των ανθρώπων. Έχουν πληγεί πάνω από 33 χωριά σε πολύ μεγάλο βαθμό και στις τρεις ενότητες. Και σε άλλα χωριά βέβαια, όχι τόσο καθολικά όσο όπως στο Αλάγνη παραδείγματος χάρη, στο Αστρίτσι και αλλού. Εσείς ως Δήμος Αρχανών Αστερουσίων έχετε ήδη ξεκινήσει τη δημιουργία διαφόρων δομών σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες φυσικά. Ευθύς εξ αρχής άνοιξε στις Μελέσσες το κλειστό και εκεί φιλοξενήθηκε κόσμος. Υπάρχει στο Καταλαγάρι, σήμερα είμαστε εδώ στο Αλάχνη. Ωστόσο ετοιμάζεται ακόμα μία στην Εφιά, αν έχω καταλάβει καλά, και στο Πειράθι, σωστά? Ναι, ακριβώς. Απόψε ήρθα από το Πειράθι. Εκεί διαθέτει η Εκκλησία ένα χώρο, ένα πνευματικό κέντρο το οποίο είναι κατάλληλο. Πήγαν οι μηχανικοί επιγόντως να δουν το κτίριο αν είναι ασφαλές. Είναι ασφαλές. Ήρθα λοιπόν από εκεί. Ήδη αύριο θα έχουν τοποθετηθεί 25 κλίνες για να στεγάσουν τους κατοίκους, τους άστεγους κατοίκους του Πειραθίου, αλλά όχι μόνο αυτούς. Για μας οι δημότες όλων των χωριών είναι δημότες μας. Όπου υπάρχει κενό μπαίνει επίσης. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές, στους οποίους θα ευχαριστήσουμε και προσωπικά αργότερα. Ξενοδοχεία, καταλήμματα, ήδη στο Καταλαγάρι διαμένουν 55 άνθρωποι. Δωρεές των σπιτιών κτλ. Αυτή είναι και η πολιτική μας. Νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση να βρούμε ασφαλείς χώρους, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να φύγουν από τις οικίες τους, έχουν τις δουλειές τους, καταλαβαίνουμε. Μπορούμε να στεγάσουμε, ακόμα στεγάζουμε σε ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος στεγάζει περίπου 170 ανθρώπους, τους οποίους όσοι έχουν ανάγκη τροφοδοτούμε και με φαγητό και με νερό και με ρούχα. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές. Τους ευχαριστούμε και πάλι μια φορά που φέρουν τρόφιμα και όλα τα απαραίτητα στο Δήμο μας. Κύριε Πρόεδρε, δίπλα μου είναι ο Πρόεδρος της κοινότητας Αλαγνίου, ο κύριος Σερέτης. Εσείς πόσα έχουν περάσει από εδώ οι μηχανικοί? Έχουν περάσει. Το 80% είναι καταστροφή των σπιτιών. Και ευχαριστούμε την περιφέρεια για την άμεση επέμβαση, για τη χορήγηση των κρεβατιών, το Δήμο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τους χορηγούς μας, την Κρέτα Oil,
ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτούς, όλους τους χορηγούς. Όλους τους χορηγούς. Ευχαριστούμε. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος έξω στο Αλάγνη. Όχι, δεν υπάρχει κανείς. Mm-hmm. Όλοι είναι στη δομή εδώ πέρα και όταν χρειαστεί έχουμε και δεύτερη αίθουσα να τους παραχωρήσουμε για να μείνουν. Α, τέλεια. Και ο πρόεδρος, θα μου επιτρέψετε να κινηθώ λιγάκι για να φτάσω κοντά σας, είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο κύριος Διαβαδιανάκης. Κύριε Διαβαδιανάκη, αμέσως με το που έγινε ο σεισμός, ανοίξατε την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου και τα εγγένεια έρχονται. Ναι, καλησπέρα σας και από μένα. Εμείς μετά από επίπονο αγώνα 6 ετών και μέσω πανδημίας, καταφέραμε να κατασκευάσουμε αυτό το πολιτιστικό κέντρο, αλλά δυστυχώς μας έτυχε αυτή η φυσική καταστροφή. Και δίχως δεύτερη σκέψη, έκαναμε το ΔΣ του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα να παραδοθεί η αίθουσα για να κατασκευαστεί δομή. Ο Δήμος λοιπόν έφερε και προμήθευσε στην αίθουσα, όπως βλέπετε, καινούρια κρεβάθια, στρώματα, σεντόνια, είδη πρώτης ανάγκης, είδη ατομικής υγιεινής και το προσωπικό το οποίο έρχεται εδώ είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό, είναι ευδιάθετο και όλοι μαζί που προσπαθούμε να κάνουμε μια διάθεση στους ανθρώπους εδώ να μην πληθούν, γιατί ξέρετε είναι πολλοί άνθρωποι που ζουν στα σπίτια τους 60, 40, 50, 60 χρόνια και τώρα τους λένε φύγετε από τα σπίτια σας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε τώρα να κάπως να καλμάρουμε την απογοήτευσή τους. Μια γροθιά νομίζω ότι έχει γίνει το Αλάχνη, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε τώρα, γίνεται και ένα σεισμός αυτή τη στιγμή. Ένας από τους πολλούς μπορώ να σας πω. Έχουν γιατί συνηθίσει κάτι εδώ στο Αλάχνη. Έχουμε νιώσει μπόλικους σεισμούς. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα σταματήσει. Ίσως και όταν τελειώσει ο σεισμός, εμείς θα κουνιόμαστε ακόμα, σωστά. Σωστά. Θα κουνιόμαστε. Τι να πω εγώ. Είστε εντάξει. Καλά είμαι. Πού σας βρήκε ο σεισμός? Έξω ήμουνα, έξω. Δεν κινδυνεύσατε? Όχι, όχι. Δεν το σπίτι έχει ρογμές όμως, το σπίτι μας. Ναι. Έχει ρογμές. Υπάρχει κάποιος άλλος χώρος για να πάτε να μείνετε μέχρι να φτιαχτεί? Εδώ μένουμε, εδώ. Εδώ. Ναι, εδώ. Οπότε μένουμε. Το καινούριο μας σπίτι θα είναι εδώ, σωστά? Ναι. Εδώ είναι ωραία. Εδώ είναι ωραία. Λοιπόν, για πείτε μου, πόσα χρόνια μένατε στο σπίτι σας? Είναι πολλά χρόνια. Πολλά, ε? Πολλά χρόνια είναι και... Ναι, την ώρα που γινόταν ο σεισμός ήμουνα... Θέλω να κοιτάτε, να σας βλέπει και ο Μάνος ο Δασκαλάκης από την κρίση. Την ώρα που γινόταν ο σεισμός ήμουνα μέσα στην κρεβατοκάμερα. Ναι. Και άκουσα το θόρυβο και έτρεξα να πιάσω κάπου να βγω έξω. Πρόλαβα και βγήκα όμως έξω, αλλά το σπίτι έχει ζημιά. Έχει ζημιά. Έχει ζημιά, ναι. Θα τα καταφέρουμε όμως. Ελπίζω. Το έχετε ξαναζήσει αυτό το πράγμα τόσο? Όχι, όχι, ποτέ, όχι, όχι, όχι. Τη μαμά μου άκουγα ότι είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός. Ναι. Και βγήκε ο κόσμος όλος έξω τότε. Και... Αλλά πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, πολλά, πολλά. Όμως, πολλά χρόνια. Τι λέτε τώρα, λίγο κουνιόμαστε, αλλά σαν να ήρθαμε λίγο πιο κοντά, έτσι. Ασφαλώς, ασφαλώς, ναι. Ήρθαμε. Ναι, ναι. Έτσι να θα κάνουμε. Τα καταφέρουμε. Ελπίζω. Τουλάχιστον δεν χάνουν το χιούμορ τους οι άνθρωποι. Είναι το χιούμορ φάρμακος σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θα πάω και σε ένα κύριο εδώ πιο πίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και εσείς εδώ θα μείνετε απόψε? Εδώ θα μείνουμε κι εμείς. Ναι. Το σπίτι σας? Ψηλές ρογμές κι εμείς, αλλά είναι και ο φόβος. Αισθανόμαστε πιο σιγουριά. Και μένουμε... Μένουμε εδώ με την παρέα. Εδώ με την παρέα. Μία τηλεόραση έρχεται όμως, είναι καθοδόν για να μπορούν να μας βλέπουν, γιατί δεν έχουμε τηλεόραση δυστυχώς, Μάνο, αλλά είναι καθοδόν κι αυτή. Εδώ όλη η περιοχή έχει γίνει ένα με τους ανθρώπους φυσικά και ο καθένας προσπαθεί όπως μπορεί να βοηθήσει. Καλησπέρα σας. Η νεότερη της παρέας είστε εσείς. Η νεότερη από ό,τι φαίνεται, ναι. Είστε από το Βοήθεια? Είμαι από το Βοήθεια. Είμαι στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και είμαι και κάτοικος Αλαγνίου. Βοηθάμε κι εμείς με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, είτε από τη δουλειά είτε προσωπικά, γιατί είμαι και στον Πολιτιστικό Σύλλογο ως αντιπρόεδρος και βοηθάμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε στους ανθρώπους εδώ. Και εσείς στο Βοήθεια στο Σπίτι έχετε κάνει πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα πρέπει να αναγνωρίσει και την προσφορά σας αλλά και την αγάπη που δείχνετε. Και εδώ κάνουμε βάρτιση και στις μελέσεις και στο Δημαρχείο κάτω. Όπου χρειαστεί η ανάγκη, ανά πάσα στιγμή είμαστε σε βάρτιση συνεχόμενες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέρη, και εμείς ευχαριστούμε. Ναι, ναι. Ολοκλήρωσε.
Ήθελα να σου πω ότι πρέπει σιγά σιγά να κλείνουμε, γιατί εμείς έχουμε βάλει και τις ρακές μας, οπότε... Βεβαίως. η αλήθεια είναι ότι η κριτική φιλοξενία και η κριτική ιδιοσυγκρασία κάνει τη διαφορά στα δύσκολα. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσω και τις κυρίες αυτό και τους κύριους που ήταν εκεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε όλες αυτές τις ημέρες που είμαστε στο πεδίο, σε κάθε ένα από τα χωριά της Κρήτης, της Ενδοχώρας, της Πεδιάδας, του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, αλλά και των Αρχανών Αστερουσίων. Σε κάθε ένα χωριό που έχουμε πάει, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μην έχει ανοίξει την πόρτα του, ακόμα και αν αυτή είναι μισογκρεμισμένη.